Γεια σας, τι κάνετε. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε αυτό εδώ. MIUI 9 TUF Pro. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Xiaomi αυτόν τον καιρό. Βέβαια, τα έχει κάνει λίγο σαλάτα με τις ονομασίες η Xiaomi. Και αυτό γιατί έβγαλε το MIUI 9, MIUI 9 TUF, MIUI 9 TUF Pro, MIUI 9 Lite, MIUI 9 SE... Το καθένα έχει και κάτι διαφορετικό επάνω. Τέλος πάντων, εγώ κρατάω την καλύτερη έκδοση αυτή τη στιγμή του MIUI 9 με τον Snapdragon 855. Είναι ο καλύτερος επεξεργαστής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Επίσης έχει και AMOLED οθόνη και θα τα δούμε αυτά τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτή είναι η συσκευασία. Έχω την έκδοση στα χέρια μου Carbon Black, εδώ πέρα μπορούμε να δούμε. 6GB RAM, 64GB αποθηκευτικού χώρου. Μας λέει και κάποιες άλλες λεπτομέρειες εδώ πέρα. MIUI 9 TUF Pro, adapter, USB Type-C cable κτλ, κτλ. Πίσω δεν έχει τίποτα και γενικά δεν έχει τίποτα. Γύρω-γύρω η συσκευή, μόνο το MIUI 9 TUF Pro που λέει εδώ. Και πάμε να την ανοίξουμε. Το κινητό το έχω σαν main αυτό τον καιρό. Είναι το κυρίως κινητό μου. Λοιπόν, ο κλασικός φάκελος της Xiaomi. Έχει μέσα το πινάκι για να βγάζουμε το πορτάκι για την κάρτα SIM. Εδώ είναι το αυτοκόλλητο που έχει στην οθόνη. Εδώ μέσα υπάρχει μία θήκη, την οποία την έχω φορεμένη στο κινητό, θα την δούμε σε λίγο. Εδώ πέρα το βιβλιαράκι User Guide, λοιπόν, το οποίο μας λέει ότι παίρνει απλά και μόνο δύο κάρτες Nano SIM, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επεκτείνουμε το χώρο μας. Θα πρέπει να το έχει υπόψη του όποιος θέλει να το αγοράσει, ανάλογα με τη χρήση που θέλει να κάνει, να πάρει και το κατάλληλο, γιατί βγαίνει και στα 128 GB αποθηκευτικού χώρου. Εδώ είναι η κάρτα εγγύησης και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και η global έκδοση. Εδώ πέρα μας λέει και τα επίπεδα του SAR. Ποιο είναι το όριο και ποιο έχει μετρηθεί στο κεφάλι, 1,302 βάτα ανά κιλό και στο σώμα 1,508 βάτα ανά κιλό στα 5 χιλιοστά απόσταση. Στην global έκδοση το γράφει, να ξέρετε, στις αγγλοκινέζικες δεν το γράφει μόνο. Λοιπόν, τι άλλο έχει το κουτάκι μέσα. Το κουτάκι έχει αυτό το χαρτάκι, εδώ μέσα είναι ο φορτιστής και το καλώδιο. Πάμε να δούμε και το φορτιστή. Λοιπόν, αυτός είναι και ο φορτιστής εδώ πέρα. Πάμε να δούμε λίγο τι μας λέει. Βγάζει 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A. Λοιπόν, υποστηρίζει το κινητό Quick Charge 4, Fast Charging στα 27W. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να φορτίσεις το κινητό σου στο 58% μέσα σε 30 λεπτάκια. Είναι Quick Charge ο φορτιστής, ολόκληρο τουβλάκι εδώ πέρα, το βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να τον αφήσουμε και αυτόν στην άκρη. Το καλωδιάκι είναι ένα κλασικό Type-C και πάμε στο κινητό καθεαυτού. Λοιπόν, αυτό είναι το τηλέφωνο. Πάμε να το δούμε λίγο εξωτερικά, να βγάλω και τη θήκη για να φανεί. Σου δίνει μαζί και μια θηκούλα, πολύ σημαντικό. Είναι μια σκληρή θήκη, έχει και το logo της Mi πίσω. Ωραία η θηκούλα, εντάξει, για μέχρι αν θες να αγοράσεις κάτι άλλο, ok. Λοιπόν, η μπροστινή μεριά με μια οθόνη η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, AMOLED οθόνη, η οποία είναι κατασκευή Samsung. Βλέπουμε ότι πιάνει όλο το κινητό, δεν έχουμε notch, δεν έχουμε τίποτα. Πάμε να το δούμε λίγο και περιμετρικά. Από την αριστερή μεριά εδώ πέρα, βλέπουμε δεν υπάρχει τίποτα, μόνο αυτό εδώ είναι για κάποια κεραία. Κάτω, εδώ είναι το πορτάκι για τις κάρτες SIM. Όπως είπαμε, έχει δύο κάρτες SIM. Δεν μπορείς να βάλεις κάρτα microSD για να επεκτείνεις τον χώρο, έτσι. Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Εδώ είναι η τρύπα που βάζεις το πινάκι για να εξαχθεί το πορτάκι. Μην κάνετε κανένα λάθος και το βάλετε σε καμιά από αυτές τις τρύπες. Εδώ είναι το μικρόφωνο και εδώ είναι το ηχείο. Είναι μονοφωνικό, έτσι. Δεν είναι στερεοφωνικό. Εδώ είναι η θύρα Type-C για τη φόρτιση και μεταφορά δεδομένων. Εδώ πάλι βλέπουμε τις εγκοπές μία και μία δύο για τις κεραίες. Και στην πλαϊνή μεριά, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν εδώ είναι το πλήκτρο για την αυξομοίωση της έντασης και εδώ είναι το πλήκτρο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής, το οποίο το έχουν κάνει ένα κόκκινο και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Η πάνω μεριά, εδώ πέρα είναι το ηχιάκι για να μειώνει το θόρυβο του περιβάλλοντος. Εδώ η θύρα 3,5 χιλιοστών audio jack. Και εδώ είναι η pop-up κάμερα, αυτό που χαρακτηρίζει αυτό το κινητό. Στην πίσω μεριά βλέπουμε ότι είναι carbon γυαλιστερό και λέει ότι έχει γυαλί πίσω. Επίσης βλέπουμε το dual flash και τις τρεις κάμερες. Και σου λέει εδώ πέρα 48 megapixel AI triple κάμερα. Έχουν βάλει και ένα ωραίο κόκκινο εδώ πέρα δαχτυλίδι και βλέπουμε και την τριπλή κάμερα.
Το κινητό γλιστράει, να ξέρετε, και είναι και δαχτυλομαγνήτης, εννοείται. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ αυτό το carbon σχέδιο που φαίνεται εδώ πέρα. Και η μπροστινή μεριά, εδώ ίσα που φαίνεται το ηχείο, το ακουστικό μάλλον, και μου αρέσει ο χώρος που καταλαμβάνει η οθόνη. Λοιπόν, να πούμε μερικά χαρακτηριστικά όσον αφορά το κινητό. Καταρχήν, μιλάμε για ένα κινητό με διαγώνιο οθόνης 6,39 ίντσες. Ο τύπος της οθόνης είναι AMOLED και είναι κατασκευή Samsung. Η ανάλυση είναι 1080x2340 pixel, είναι Full HD+. Η πυκνότητα των pixel είναι 403 pixel per inch, έτσι. Επίσης, κάτι που μου αρέσει, αλλά είναι και λίγο ιδιαίτερο, το LED ειδοποιήσεων είναι εδώ πάνω, γιατί η κάμερα φωτίζει όταν βγαίνει. Δηλαδή, είναι και πρωτότυπο, αλλά δεν βοηθάει και πολύ, γιατί άμα έχεις έτσι το τηλέφωνο και σου έχει έρθει μια ειδοποίηση, δεν βλέπεις πουθενά εδώ πάνω κάνα λεντάκι να αναβοσβήνει. Πρέπει να το έχεις γυρισμένο έτσι και να βλέπεις εδώ ότι αναβοσβήνει το LED. Πάμε παρακάτω. Είπαμε, φοράει τον Qualcomm Snapdragon 855, οχταπύρινο στα 2,84 GHz, 64 bits λοιπόν ο επεξεργαστής, είναι στα 6 GB RAM, δαχτυλικό αποτύπωμα στην οθόνη. Όσον αφορά τις κάμερες, έχουμε τρεις κάμερες, η οποία η μία είναι 48 MP και είναι κατασκευής Sony και οι άλλες είναι 8 MP, ένας φακός είναι telephoto και 13 MP, ο οποίος είναι ultra wide, σου κάνει δηλαδή τη φωτογραφία σου wide, πιάνει πιο πολύ μέρος έτσι ώστε να φωτογραφίσεις αυτό που θες. Το flash είπαμε είναι dual LED, 4K βίντεο, είναι το μόνο κινητό αυτή τη στιγμή από όσο έχω δει, δεν ξέρω αν άλλο κινητό, 4K βίντεο στα 60 fps, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν έχει οπτικό σταθεροποιητή, έχει μόνο electronic image stabilization, εντάξει, κάνει δουλειά. Θα ήθελα να είχε και οπτικό σταθεροποιητή. Μπροστινή κάμερα στα 20 MP λοιπόν, έχει δυνατότητα slow motion, μπορεί να τραβήξει βίντεο αργής κίνησης. Η μπαταρία του είναι 4.000 mAh. NFC, πολύ σημαντικό. Και πάμε να δούμε λίγο το κινητό στο μενού του. Καταρχήν, μιας και το έχω ρυθμίσει, πάμε να δούμε το δαχτυλικό αποτύπωμα, το οποίο είναι αρκετά γρήγορο. Αν έχεις βρεγμένα χέρια, είναι ελαφρώς ιδωρωμένα, ενδεχομένως να μην πιάνει πάντοτε σωστά. Βέβαια, με την οθόνη να είναι σε λειτουργία, είναι πολύ πιο γρήγορο. Αν είναι πλήρως απενεργοποιημένη η οθόνη, είναι αυτή η ταχύτητά του, το βλέπετε. Λοιπόν, έχει και ασφάλεια με την αναγνώριση προσώπου, αλλά δεν είναι και πολύ έτσι αξιόπιστο, αλλά υπάρχει και αυτό σαν λειτουργία. Λοιπόν, αυτή είναι η οθόνη, πάρα πολύ ωραία χρώματα, παιδιά, μπορώ να πω. Εδώ πέρα είναι και το μενού, οι συντομεύσεις, dual GPS, διπλό GPS, σημαντικό αυτό. Τώρα αυτό μάλλον έχει δύο κεραίες, κάτι τέτοιο. Δεν το έχω καταλάβει. NFC, πάντως πιάνει ακαρία. Εγώ χρησιμοποιώ την εφαρμογή για χάρτες και λοιπά, το Here Maps, και πιάνει πολύ γρήγορα δορυφόρο, έτσι, και είναι πολύ ακριβές. Λοιπόν, τι άλλο, NFC είπαμε. Έχει κάποιες συντομεύσεις εδώ πέρα, τα κουμπιά να κρύβονται από κάτω, εδώ πέρα αυτά εδώ τα κουμπιά. Κλείδωμα οθόνης και διάφορα άλλα. Πάμε μέσα στις ρυθμίσεις. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Σχετικά με το τηλέφωνο, μία UI Global 10.3.4 σταθερή. Όνομα συσκευής, μία 9 TAF Pro, έκδοση Android TAVE, τα βλέπουμε. Επίπεδο ενημέρωση κώδικα, να μην στεκόμαστε πάρα πολύ. Οχταπύρινος Max 2,84 GHz, 6 GB μνήμη RAM. Εδώ σου λέει το σύνολο του αποθηκευτικού χώρου και πόσο έχει απομείνει. Έκδοση kernel κτλ. Πάμε παρακάτω. Ενημέρωση εφαρμογών, κατάσταση ασφαλείας, εύρεση συσκευής. Είναι μια εφαρμογή της Xiaomi, η οποία συγχρονίζει το κινητό σου για να το βρει σε περίπτωση κλοπής και τα λοιπά. Google Play Protect, κάρτες SIM και κινητά δίκτυα. Μπορεί να είναι Dual 4G, εδώ πέρα το βλέπουμε. Πάμε παρακάτω, να δούμε λίγο Wi-Fi, Bluetooth, φορητό σημείο πρόσβασης, να το κάνουμε hotspot. Χρήση δεδομένων, μας λέει τι έχει κάνει η χρήση δεδομένων περισσότερη. Βλέπουμε εδώ πέρα τι έχει χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μας και πόσο. Αυτό το βλέπουμε και εδώ. Σήμερα λέει 2 MB. Αυτό το μήνα 178,3 MB. Μπορούμε να το έχουμε αυτό και να μας δείχνει τι MB έχουμε καταναλώσει. Λοιπόν, προβολή, επίπεδο φωτεινότητας. Από εδώ ρυθμίζουμε τη φωτεινότητά μας. Φωτεινότητα νυχτερινού φωτισμού, θερμοκρασία χρώματος νυχτερινού φωτισμού. Πόσο ψυχρό ή πόσο θερμό να είναι. Αντίθεση και χρώματα, μπορούμε να το κάνουμε αυτόματο, αυξημένη αντίθεση, γίνεται και πιο μπλε, κανονικό, κυτρινίζει λίγο. Εδώ μπορούμε να κάνουμε θερμό,
ή κρύο να μπλεδίσει περισσότερο. Δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα όσο γίνεται. Προεπιλογή, εγώ το χάφιση. Λειτουργία anti-flicker, σου λέει εδώ πέρα. Μειώνει την εξάντληση των ματιών σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού κτλ. Μέγεθος κειμένου, διπλό άγγιγμα στην οθόνη για ενεργοποίηση. Δηλαδή, τι κάνουμε, διπλό tap, το γνωστό διπλό tap και ενεργοποιείται η οθόνη. Αυτόματη περιστροφή και ανασηκώστε για ενεργοποίηση. Όταν θα έχουμε κάτω το τηλέφωνο και το σηκώσουμε, ενεργοποιείται και η οθόνη. Εγώ το έχω βγάλει αυτό για να μην μου τρώει και πολύ μπαταρία. Τα πετσαρία και θέματα, οκ, okay, το ξέρουμε. Ήχος και δόνηση. Πάμε να ακούσουμε λίγο και το ηχείο του. Για να το δούμε, το έχουμε στο αθόρυβο, στο κανονικό. Και αυτό είναι το ηχείο. Για να ακούσουμε ένα άλλο. Εντάξει, ωραίο το ηχιάκι. Okay. Ωραίο, ωραίο το ηχιάκι. Λοιπόν, εδώ είναι όσον αφορά τους ήχους δόνησης της κλίσης, ήχος λήψης σε στιγμιότυπο οθόνης, ήχος διαγραφής. Πατήστε ήχους για να κάνει γλουκ 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 κάθε φορά που πατάμε σε κάποιο σημείο στην οθόνη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια. Εδώ είναι τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Προσθήκη δεδομένων προσώπου για να προσθέσουμε το ξεκλείδωμα με το πρόσωπό μας. Ορισμός κλειδώματος οθόνης, κωδικός προστασίας απορρίτου και χρόνος αδράνειας. Μετά από πόσο χρόνο να πέφτει σε αδράνεια η οθόνη. Ενεργοποίηση οθόνης κλειδώματος για ειδοποιήσεις. Ενεργοποίηση με τα πλήκτρα έντασης. Και πατώντας τα πλήκτρα έντασης σου λέει η συσκευή ενεργοποιείται. Αν το βάλουμε αυτό εδώ, κάτσε να το δούμε λίγο. Οκ. Okay. Για να δούμε. Πατάμε τα πλήκτρα έντασης και ενεργοποιείται η συσκευή. Έτσι το είδατε εδώ. Οκ. Okay. Ούτε αυτό το έχω. Λοιπόν, εκκίνηση κάμερας, πατήστε δύο φορές το κάτω κουμπί έντασης για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Δηλαδή, κλείνουμε εδώ, τσακ, και άνοιξε η κάμερα. Με δύο φορές το κάτω κουμπί. Βέβαια, δεν σε αφήνει να μπεις περαιτέρω στο μενού, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και παρακάτω. Εκκίνηση κάμερας, είπαμε, σύνθετες ρυθμίσεις. Στην οθόνη κλειδώματος να μας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, αν θέλουμε ή όχι. Διαμόρφωση ρολογίου οθόνης, πώς να φαίνεται το ρολόι της οθόνης. Πάρα πολύ ωραίο το γραφικό εδώ πέρα, από πίσω που κάνει αυτό το... Ξεκλείδωμα με συσκευή Bluetooth, αν θα έχουμε κάποια συσκευή Bluetooth, τα ακουστικά ας πούμε ή το band, μπορούμε όταν θα είναι συνδεδεμένα να μπορούμε να ξεκλειδώνουμε μαζί. Να είναι δηλαδή μια αξιόπιστη συσκευή και να το κάνουμε έτσι ώστε να ξεκλειδώνει το τηλέφωνο χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να βάλουμε κωδικούς ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Δαχτυλικό αποτύπωμα κτλ. Λοιπόν, λειτουργία τσέπης, κλείδωμα χειρονομιών αφής όταν βρίσκεται στη τσέπη. Αυτό είναι σημαντικό για να μην πατιέται η οθόνη. Έτσι, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αρχική οθόνη και πρόσφατα. Εδώ πέρα είναι όσον αφορά την αρχική μας οθόνη. Digital well-being και γονική έλεγχη. Αν θέλουμε ενδεχομένως να κλειδώσουμε κάποιες εφαρμογές ή κάτι τέτοιο, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό. Πάντως έχει να κάνει με τον γονικό έλεγχο. Έτσι ώστε όταν θα πάρει το παιδί μας το τηλέφωνο στα χέρια του, να μην έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή στο διαδίκτυο κτλ. Προβολή πλήρους οθόνης. Μπορούμε να έχουμε είτε κουμπιά κάτω τα πλήκτρα εδώ πέρα, είτε χειρονομίες οθόνης. Το πίσω είναι έτσι. Εδώ σε πάει στις εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο. Πολύ ωραίο αυτό. Έχεις όλη την οθόνη και δεν σου πιάνει χώρο εδώ πέρα τα πλήκτρα. Σου λέει και τις οδηγίες, πώς δουλεύει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν το μάθεις, μπορείς να εναλλάσσεις στο μενού και να πλοηγείσαι χωρίς να έχεις κουμπιά να σου τρώνε μέρος της οθόνης κάτω. Λοιπόν, δεύτερος χώρος. Αυτό είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή της Xiaomi. Μπορείς να δημιουργήσεις έναν δεύτερο χώρο μέσα στο ίδιο τηλέφωνο, δηλαδή να έχεις εσύ τη συσκευή σου όπως την έχεις και σου λέει εδώ πέρα προστατέψτε το απόρριτό σας, δημιουργήστε όποτε θέλετε απολύτως ασφαλής. Και δημιουργείς έναν δεύτερο χώρο με το οποίο να έχεις κατεβάσει άλλες εφαρμογές, να έχεις περάσει φωτογραφίες, βίντεο, δεν ξέρω και εγώ τι, τηλεφωνικό κατάλογο ή οτιδήποτε, μηνύματα κτλ. Και μπορείς να εναλλάσσεις σε αυτό ή να έχεις ας πούμε στον ένα χώρο τα παιχνίδια για να παίζει το παιδάκι σου και στον άλλο χώρο το κινητό όπως το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, έτσι. Όταν είναι και θες να δώσεις το παιδί σου να παίξει ένα παιχνίδι, πατάς και αλλάζεις τον δεύτερο χώρο και έτσι το παιδάκι σου δεν έχει πρόσβαση ούτε σε φωτογραφίες, ούτε σε βίντεο, ούτε σε εφαρμογές που δεν θες να μπεις ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πάμε πίσω. Αποθηκευτικός χώρος. Εδώ μας λέει τον αποθηκευτικό χώρο, τι καταλαμβάνει και τι δεν καταλαμβάνει στο χώρο μας.
και τι υπάρχει. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ίσως γι' αυτό έχουν κάνει κόκκινο το κουμπάκι εδώ πέρα, γιατί δουλεύει και σαν κουμπί έκτακτης ανάγκης. Αυτό εδώ τι κάνει τώρα? Πατάς, λέει, 5 φορές το πλαϊνό κουμπί και στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχεις συντάξει εσύ για κάποια έκτακτη ανάγκη. Π.χ. χρειάζομαι βοήθεια, πάρε με τηλέφωνο ή οτιδήποτε τέτοιο. Και επίσης μπορεί να καλεί άτομα που εσύ θες, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τη γυναίκα σου, τον αδερφό σου, τέλος πάντων, σε περίπτωση που έχεις ανάγκη και χρειαστείς βοήθεια, να στείλει σήμα, μήνυμα και κλήση στα άτομα που θεωρείς εσύ και έχεις αποθηκεύσει ότι θα σε βοηθήσουν. Πολύ σημαντικό και αυτό. Εδώ πέρα είναι ο λογαριασμός Google, πρόσθετες ρυθμίσεις, ημερομηνία και ώρα, τα γνωστά εδώ πέρα, εξοδότηση και ανάκληση, βοηθός αφής, εφέ μπροστινής κάμερας. Μπορούμε στην μπροστινή κάμερα, όταν θα ανοιγοκλίνει, να κάνει και έναν ήχο, έτσι. Σου λέει πόρτα καμπίνας εδώ πέρα ή gear wheel. Μέκα. Μαγεία. Όπως είσαι εσύ, ανοιγοκλίνει, έτσι. Άσε την πόρτα καμπίνας, τέλος πάντων. Οπτικά εφέ, εμφάνιση κινούμενων εικόνων όταν η μπροστινή κάμερα εμφανίζεται και αποσύρεται και αναπαραγωγή ήχου. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, λειτουργία ενός χεριού, σου μικραίνει την οθόνη ανάλογα στις πόσες ίντσες θες εσύ για να μπορείς να τη χειρίζεσαι με το ένα χέρι, έτσι. Παρακάτω, αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά και μη mover όταν θες να στείλεις ή να λάβεις δεδομένα από ένα κινητό Xiaomi σε ένα άλλο, έτσι. Είμαι παραλήπτης διάλεγης ή είμαι ο αποστολέας και αναλόγως λαμβάνεις ή αποστέλεις αυτά που θες, τα δεδομένα που θες. Λοιπόν, ο λογαριασμός Xiaomi εδώ πέρα είναι που συγχρονίζεις και το κινητό σου έτσι ώστε όταν θα υπάρξει ενδεχόμενη κλοπή είναι η έβρεση συσκευής που είδαμε προηγουμένως. Συγχρονισμός, ρυθμίσεις εφαρμογής συστήματος. Εδώ πέρα είναι οι εφαρμογές του συστήματος, αυτές που είναι προεγκατεστημένες, έτσι, αν θες να τις ρυθμίσεις. Πάμε πίσω. Διπλότυπες εφαρμογές, αν υπάρχουν κάποιες διπλότυπες εφαρμογές. Διαχείριση εφαρμογών. Εδώ είναι οι εφαρμογές μας. Κάτι πολύ ωραίο που μου αρέσει. Σου δείχνει πόσο χώρο καταλαμβάνει και πόση μνήμη τρώει από τη συσκευή, έτσι. Μπορείς να κάνεις απεγκατάσταση από εδώ. Οι άδειες που απαιτούνται, έτσι ώστε τι άδειες χρειάζεται μια εφαρμογή, το ξέρετε όλοι, όταν εγκαθιστάς μια εφαρμογή θέλει άδεια μικροφώνου, θέλει άδεια για την κάμερα, θέλει άδεια για πρόσβαση στα αρχεία, οτιδήποτε άδειες, από εδώ πέρα μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε και να τις απενεργοποιήσουμε και βλέπετε ότι μπαίνουμε από εδώ και μπορούμε να μπούμε και από αλλού μέσα σε αυτό το μενού των αδειών. Λοιπόν, προχωράμε πίσω, βλέπουμε εδώ πέρα ότι τι καταλαμβάνει η κάθε εφαρμογή. Πάμε πίσω, να έρθες οι άδειες και εδώ είναι οι άδειες. Λοιπόν, αυτόματη έναρξη, ποιες εφαρμογές θέλεις να τρέχουν στο παρασκήνιο και ας τις κλείνεις όλες, εγώ έχω βάλει αυτές εδώ πέρα τέλος πάντων ή οτιδήποτε άλλο θες να ανοίγει στο παρασκήνιο για να σου έρχονται ενημερώσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι άδειες που λέγαμε, να ας πούμε για μηνύματα, επιτρέπονται 5 από 11 εφαρμογές. Αισθητήρες σώματος επιτρέπεται 1 από 2 εφαρμογές, έτσι, και ούτω καθεξής. Ποιες εφαρμογές θέλουν τοποθεσία? Οι 19 από τις 72 εφαρμογές που έχουμε εγκατεστημένες απαιτούν τοποθεσία, έτσι. Λοιπόν, τα δικαιώματα, άλλες άδειες. Εδώ πέρα σου λέει, ας πούμε, 4 άδειες το 17 track θέλει. Και παρακάτω, εγκατάσταση μέσω USB και βγαίνουμε από εδώ και κλείδωμα εφαρμογής είναι όταν θέλουμε να κλειδώσουμε κάποια εφαρμογή, να μην έχουν πρόσβαση σε αυτή τα παιδιά μας, όπως είπαμε και πριν, την κλειδώνουμε από εδώ. Μ' αρέσει πολύ γιατί έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας. Σχόλια είναι να στείλεις κάποια σχόλια στην Xiaomi αν έχεις κάποιο πρόβλημα ή για κάποια πρόταση. Θέλω να μπορεί να γίνεται αυτό, αυτό και αυτό ή έχω εκείνο το πρόβλημα και μπορείς να βάλεις ένα σύντομο βίντεο ή μια εικόνα. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πάμε να ανοίξουμε λίγο την κάμερα και να το δούμε λίγο. Εδώ είναι ο κύριος Φακός, σου λέει φωτογραφία. Εγώ το έχω περάσει και την G-Cam. Η G-Cam, παιδιά, θέλει λίγο ψάξιμο για όποιον μπορεί να ασχοληθεί. Ανεβάζει την ποιότητα της φωτογραφίας πάρα πολύ. Και αν μπορέσετε να την εγκαταστήσετε, ψάξτε λίγο στο MIUI Ελλάς, το forum. Λένε μέσα τα παιδιά, ανεβάζουν και δείγματα φωτογραφιών και μπορείτε να δείτε από εκεί ποια εφαρμογή, από ποιον developer μπορείτε να την εγκαταστήσετε για να πετάει το κινητό. Κανονικά πετάει, παιδιά, χωρίς αστεία. Λοιπόν, επίσης, τώρα να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, βλέπεις ότι γράφει ένα επί, αλλά πριν από αυτό
Πάμε να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις μέσα της κάμερας. Αν θέλουμε να αποθηκεύει την τοποθεσία μας, ενεργοποιούμε εδώ. Εγώ το έχω κλειστό, δεν με ενδιαφέρει να αποθηκεύει την τοποθεσία. Η ήχη της κάμερας, κάθε φορά που τραβάς μια φωτογραφία ή ξεκινάς ένα βίντεο, να αναπαράγεται ένας ήχος, ένα εφέ. Λειτουργία τσέπης. Να μην πατιέται όταν βρίσκεται στη τσέπη. Αποθήκευση προηγούμενης λειτουργίας. Καθρεπτισμός εμπρόσθετης κάμερας. Προσθήκης σφραγίδα χρόνου στις φωτογραφίες. Να μας γράφει κάτω ότι έχει τραβηχτεί στις 13 Δεκάτου του 19. Λοιπόν, είδα το γράφημα συσκευής. Δηλαδή να σου λέει ότι τραβήχτηκε με το Mi A9 TAF Pro Triple Camera. Και εμφάνιση γραμμών πλέγματος. Επιδιόρθωση παραμορφώσεων σε εξαιρετικά ευρείες λήψεις. Διάφορες λειτουργίες και ρυθμίσεις. Πλαίσιο κάμερας, πλήρη οθόνη, ποιότητα εικόνας, υψηλό κανονικό χαμηλό, υψηλό βεβαίως, αντίστροφη μέτρηση κλίστρου, τι θέλουμε να κάνουν τα κουμπιά, εδώ πέρα της αυξομοίωσης έντασης, να κάνουν zoom, να είναι απλά η ένταση όπως είναι κανονικά, να είναι το κλίστρο ή αντίστροφη μέτρηση. Εξάλληψη τρέμουλου, είναι, είπαμε, electronic image stabilization, είναι στα 50 Hz, το έχω αφήσει όπως είναι από το εργοστάσιο, έτσι, και κεντροσταθμισμένη, πολιτική απορρίτου κτλ. Λοιπόν, πάμε και στο βίντεο εδώ πέρα, το οποίο βίντεο πάμε στις ρυθμίσεις και σου λέει εδώ πέρα Full HD. Καταρχήν ξεκινάει από HD 720 30fps, πάμε στο Full HD 30fps, Full HD 60fps, 4K 30fps και 4K 60fps, έτσι. Εξαιρετική ποιότητα, να ξέρετε. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία μας. Λοιπόν, αυτό είναι η κανονική. Τώρα αν πάμε εδώ πέρα, την ανοίγει. Είδατε πως άνοιξε το πλάνο. Δηλαδή εδώ, τώρα φαίνεται το χέρι μου, έτσι. Αν το πατήσω, μισό λεπτάκι, εδώ. Πως έκλεισε το πλάνο και εδώ είναι... για πολύ κοντινές φωτογραφίες. Αν θες να τραβήξεις κάτι πολύ κοντινό, βλέπουμε εδώ πέρα και τον αισθητήρα που διαβάζει, έτσι, κάπου. Πού φαίνεται εδώ, ναι. Νάτος. Φαίνεται και μέσα από την κάμερα. Λοιπόν, κανονικά, wide, εδώ πέρα το κάνει, το ανοίγει το πλάνο για να τραβήξετε, να πάρετε όσο περισσότερη πληροφορία από το περιβάλλον στη φωτογραφία σας. Εδώ είναι κανονικά και εδώ σου κάνει και ένα οπτικό zoom, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ζουμάρεις περαιτέρω. Λοιπόν, φωτογραφία απλή, 48 megapixel, είναι ο κύριος φακός εδώ πέρα, πορτρέτο, αυτό το ωραίο το bokeh effect, που το εφέ βάθους, μπορείς να τραβήξεις ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο και να φαίνεται θολωμένο το περιβάλλον πίσω. Νύχτα, πανόραμα, η γνωστή πανόραμα, αλλά την τραβάς έτσι, με κάθετη τη συσκευή. Πανοραμική φωτογραφία, Pro, που μπορείς να κάνεις όλες τις ρυθμίσεις εσύ όπως θέλεις. Εγώ το έχω στο αυτόματο, δεν ασχολούμαι τώρα να κάθομαι να πειράζω. Επίσης εδώ πέρα φωτογραφία, βίντεο, μικρό βίντεο. Αν θες να τραβήξεις ένα μικρό βιντεάκι, να το στείλεις μέσω Viber, μέσω Messenger, από κάποια εφαρμογή chat, τέλος πάντων. Και βίντεο αργής κίνησης, το οποίο μπορεί να είναι στα 960, να το δούμε εδώ πέρα, FPS, 120fps, 240fps. Για να το δούμε, να κάνουμε ένα δείγμα, μία μπαμ-μπαμ. Για... το επεξεργάζεται τώρα. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο. ...960fps είναι το συγκεκριμένο. Wow. Πολύ ωραίο, εντυπωσιακό, το slow-mo. Να δούμε λίγο και το LED. Να το και το LED. Dual LED. Δεν είναι dual tone. Το ένα κίτρινο, το άλλο λευκό. Λοιπόν, και η στιγμή που όλοι περιμέναμε, πάμε να ανοίξουμε τη μπροστά την κάμερα. Wow, super. Κάνει και το συγκεκριμένο τον ήχο. Γεια. Yeah. Και επίσης, να ξέρετε ότι έχει προστασία σε περίπτωση που διαβάσει πτώση ή νιώσει πίεση. Να το δούμε λίγο. Άμα την πατήσεις, μπαίνει μέσα. Άτι. Λοιπόν, σε περίπτωση που νιώθει ότι πέφτει το κινητό, η κάμερα μπαίνει μέσα για να προστατευτεί. Επίσης, να ξέρετε ότι λέει ότι έχει ως 300.000 ανοιγοκλείσματα. Είναι δοκιμασμένη για 300.000 ανοιγοκλείσματα. Οπότε έχει και κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Μπορείς να την πιέσεις και να μπει μέσα. Εδώ είναι και οι πίσω κάμερες, να το δούμε λίγο πάλι. Και να και οι αισθητήρες εδώ φαίνονται. Διαβάζουν εδώ πέρα. Λοιπόν. Ανάβει και το κόκκινο φως εδώ πέρα, το οποίο τι γίνεται όταν
Μας έρθει κάποια ειδοποίηση. Φαίνεται από εδώ πάνω ένα κόκκινο λεντάκι. Το AI εδώ πέρα να αναγνωρίσει τι τραβάμε. Εδώ πέρα μπορεί να αναγνωρίσει αν είναι άνθρωπος, αν είναι ζώο, αν είναι κάποιο φυτό ή οτιδήποτε άλλο. Λειτουργία ομορφιάς. Εδώ πέρα και άλλες ρυθμίσεις, χρονοδιακόπτης. Κάτι άλλο που μπορούμε να δούμε, αν είναι βέβαια, είναι το split screen. Πάμε να δούμε λίγο το split screen πώς δουλεύει. Το split screen μου αρέσει πάρα πολύ. Τι κάνουμε? Το πάμε εδώ στις εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο, πατάμε εδώ που λέει διαχωρισμός οθόνης και ποιο θέλουμε να έχουμε πάνω, να έχουμε ας πούμε το YouTube. Να βλέπουμε ένα βίντεο, το αφήνουμε πάνω και κάτω βάζουμε το Facebook, έτσι ώστε να μπορούμε να περιηγούμαστε και στα δύο, έτσι. Και αυτό δουλεύει και στο πλάι αν δεν κάνω λάθος, αλλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε την περιστροφή, την οποία εγώ την βγάζω. Εδώ δουλεύει και στο πλάι, να το, και μπορείς να είσαι και στα δύο μαζί. Τώρα για τα χρώματα, πάμε να δούμε βασικά ένα βιντεάκι. Για να δούμε εδώ πέρα ένα βιντεάκι. Γεια σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πραγματάκια, θα ξεπακετάρουμε, θα κάνουμε μόνο unboxing πραγματάκια. Το ηχείο, παιδιά, είναι μονοφωνικό, έτσι. Από το AliExpress. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσουμε αυτό και να δούμε και ένα παιχνιδάκι εδώ πέρα, να δούμε πώς τρέχει και στα παιχνίδια. Για να δούμε αυτό εδώ. Καλά, από χρώματα και τέτοια δεν παίζεται. Ενίσχυση κανονικά στα παιχνίδια. Okay. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο. Εδώ πέρα. Κανένα πρόβλημα επεξεργασίας, δεν μου έχει κολλήσει καθόλου τίποτα, έτσι, χαμπάρι δεν παίρνει. Τώρα δεν μπορούν να περάσουν και πολύ τα χρώματα μέσα. Έχω αφήσει και ανοιχτές εφαρμογές πίσω, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το τηλέφωνο, παιδιά. Αν με ρωτάτε, αν κάποιος με ρώταγε τι να του πρότεινα για ένα κινητό το οποίο να μπορεί να ανταγωνίζεται μεγάλα κινητά μεγάλων εταιριών, θα του έλεγα το Mi 9 Tough Pro. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τι άλλο να ζητήσεις? AMOLED οθόνη, εξαιρετικά χρώματα, πάρα πολύ ωραία κάμερα, την οποία μπορείς να την φτιάξεις με την G-Cam και να πετάει το κινητό κανονικά και στη νύχτα και σε όλα αυτά. Δαχτυλικό αποτύπωμα στην οθόνη, Type-C, θηρίο μπαταρία, τρεις κάμερες πίσω, το οποίο μπορείς να παίξεις όπως θες εσύ και να κάνεις ό,τι θες. Επομένα ναι, ένα μεγάλο ναι, και έχει και πάρα πολλά μέσα πραγματάκια τα οποία μπορείς, ας πούμε, να έχει δικό του σύστημα μέσα, δικιά του εφαρμογή για να κάνεις εκαθάριση μνήμης, να κάνεις εκαθάριση συσκευής, να βελτιστοποιήσει. Πατάς εδώ, σου κάνει τη βελτιστοποίηση, μπορείς να κάνεις εκαθάριση της μνήμης ή πολλά πραγματάκια. Το φέρνεις στα μέτρα σου όπως θες. Το εφέ μπροστά στο δαχτυλικό αποτύπωμα, να ξέρετε, αλλάζει. Αν θες να το αλλάξεις, αλλάζει. Έχω βάλει το συγκεκριμένο. Μπορείς να πας εδώ να, στην μπαταρία, βελτιστοποίηση της μπαταρίας. Οπ. Μια χαρά. Προσθήκη 5 λεπτά. Είσαι έτοιμος. Σου λέει εδώ πέρα τι έχει καταναλώσει την μπαταρία. Γενικά είναι ένα κινητό ραδιόφωνο κανονικά. Θέλει ακουστικά για να παίξει, έτσι, να ξέρετε. Είναι ένα τηλέφωνο, γενικά δεν του λείπει τίποτα. Τα έχει όλα. Για μένα ένα μεγάλο ναι. Αν θα το προτείνω, ναι, το προτείνω. Λοιπόν, όπως πάντα θα έχω το link κάτω από το βίντεο. Θα υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι εκδόσεις και επίσης, αν υπάρχουν και κουπονάκια, θα τα βάλω και αυτά για να το πάρετε και φθηνότερα. Για οποιαδήποτε ερώτηση στη διάθεσή σας, μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο κάτω από το βίντεο. Θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!